Τελέσσι Καλοκόνερ, κεφαλιά στα δίχτυα. 0-1 για την ομάδα της ΑΕΚ, με τον Μουρίγιο πρέπει να είναι ο σκόρερ. Πάσα είναι καλή για τον Κάστρο, θέλει να ξαναβρει τον Παύλου. Το Μητίδης, Παύλου στην περιοχή, το σουτ 0-2. Σκοράρει η ΑΕΚ για δεύτερη φορά με τον Κούλι τον Παύλου να είναι ο σκόρερ. Πολύ ωραία αλλάξαν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ο Έλτερ Κάστρο το 1-2 με τον Παύλου. Αυτός το 1-2 με τον Μητίδη, σουτ με το αριστερό μέσα από την περιοχή. Νικάει τον Κυριάκο Ιωάννου και γράφει το Εθνικός 0, ΑΕΚ 2. Κατέβασε ο Αμεσάνια τον Τσιντή, έκοψε ο Μουρίγιο. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Εθνικό. Σφυρίζει ο Θωμάς Μούσκος σε χρόνους καθυστερήσεων. Σε μια μονομαχία Τσιντή και Μουρίγιο. Ορέλιο εναντίον Νέγκρι. Είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Πέναλτι για τον Εθνικό, Αουρέλιο εναντίον Νέγκρι. Παίρνει φορά ο Αουρέλιο, εκτελεί, αποκρούει ο Νέγκρι και το παιχνίδι τελειώνει. Η ΑΕΚ θα πάρει σπουδαία εκτός έδρας νίκη μέσα στο δασάκι της Άχνας. Πεπέ, απέναντι είναι ο Μοντέιρο, κάνει το σουτ στα δίχτυα, 1-0 ο Μοντέιρο, ο οποίος έχει σκοράρει δύο φορές στο παρελθόν. Εδώ στο Γασιπί απέναντι στο Αβουέλ το κάνει και σήμερα με το ξεκίνημα. Έμεινε ένα κενό στο αριστερό άκρο, Μοντέιρο δέχθηκε την πάσα, έκανε ένα φαλτσαριστό έξυπνο σούτ, παραβίασε την εστία. Ο Σέρτσιο, η μπάλα περνά, μεγάλη απόκρουση και γκολ 1-1 από το Στάθη Αλονεύτη. Ισοφαρίζει το Αβουέλ. Και αφού πριν ο Φεκρούς έκανε μια εκπληκτική απόκρουση, ο Αλονεύτης που ακολούθησε από κοντά στο κενό τέρμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ποιος έχει την επιλογή του Χαραλαμπίδη, κάνει λάθος, μπαίνει στη φάση ο Αλονεύτης και παίρνει πέναλτι στο 28ο λεπτό. Λάθος εκτίμηση και υπάρχει μαρκάρισμα εδώ από τον Ουόν, ο οποίος βρίσκει τα πόδια καθαρά του Αλονεύτη. Ο Μαντούκα, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και το Αποέλ γυρίζει το παιχνίδι μέσα σε 3 λεπτά. Εύστοχος ο Βραζιλιάνος. Ο Μπεμπέ θα εκτελέσει το φάουλ, κεφαλιά και γκολ. Ισοφαρίζει 2-2 ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΛ, ο Ορλάντο Σα. Μεγάλο παιχνίδι στο 34, 4 γκολ. Ισοφαρίζει η ΑΕΛ απαντά γρήγορα στο προβάδισμα του Αποέλ. Ο Ορλάντο Σα νίκησε τους αντιπάλους στον αέρα και με δυνατή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια στον Πάρτο. Φάουλ από τον Παπουλή, κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. Από ποδοσφαιριστή της ανόρθωσης η κεφαλιά, ο Κολαούτης στην προσπάθεια να διώξει. 1-0 ο Απόλλωνας στο 20 λεπτό παίρνει προβάδισμα. Έγινε λάθος, κέρδισαν τις ανόρθωσης ο Χαγιόν. Δοκιμάζει από πολύ μακριά ο Βάλε, παρά την προσπάθεια η μπάλα πάει στα δίκτυα. Εκπληκτικό γκολ από τον Χαγιόν, ισοφαρίζει η ανόρθωση, δείτε από ποιο σημείο, πίσω από τη γραμμή του κέντρου. Βρίσκει τον Βάλε εκτός παρά την προσπάθεια του τερματοφύλακα του Απόλλωνα, αλλά πάει στα δίχτυα. Φάνηκε να ήταν καθαρό το κλέψιμο. Συνέχεια από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Αράμπα, καλή κεφαλιά. Σέλις, γκολ στην αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι θα ανοίξουν το σκορ. Θα δούμε την φάση από την αρχή εδώ. Φαίνεται να παίρνει ο Καϊρίνος καθαρά την μπάλα. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Στη συνέχεια θα μοιράσει ξανά την μπάλα, ο Αράμπα θα κατεβάσει με μιας και με μιας. Ο Σέλις θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σέτκους για το ΑΕΚ Κουκλίων Νέα Σαλαμίνα. 1-0, γκολ το οποίο δικαιούτο βάσει της εικόνας του παιχνιδιού μέχρι στιγμής η γηπεδούχος ομάδα. Γρήγορα το πλάι ο Αράμπα στα Μπόλζεβ, στρώνει για τον Βρατζικάν, το πλασέι κόντρα, γκολ 2-0 με 10 ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ θα διευρύνει το ανοιχτό του σκορ 2-0, έστω και αν έχει αριθμητικό μειονέκτημα και με λίγη δοσδύχης. Ο Μιντίκης ήταν αυτός που ήταν ο άτυχος.
Ενρίκε, αφήνει στον Ταχπατζούμι, έκανε αυτό το γύρισμα, έγινε λάθος εκεί και τον γκολ. 1-0 ο Σεσίνια, είναι αυτός που θα ανοίξει το σκορ στο 10ο λεπτό. Πάρα πολύ νωρίς, αυτό είχε στόχο ο Ερμής, να πάρει γρήγορα το προβάδισμα και τα καταφέρνει με ένα όμορφο συνδυασμό και ιδανικό τελείωμα από το Σεσίνια. Τη Αλκής, η οποία δυσκολεύει κάπως το υψηλό pressing που επιχειρεί. Σε διακόπτω να δούμε εδώ τον Ενρίκε. Πέσιμο στην περιοχή, πέναρτη. Σφυρίζει ο κύριος Τοκαρίς. Είναι πέναρτη. Και είναι ο Ενρίκε που πήρε φόρα για να εκτελέσει και να αστοχήσει. Στο 25ο λεπτό, αρχηγός του Ερμή. Άστοχος από τα 11 βήματα, στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Στυλιανού. Στυλιανού το σούτ εδώ, γκολ. 2-0. Εδώ δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Στυλιανού και ο Ταχπατζούμι κάνει το 2-0 στο 30ο λεπτό. Εδώ ο πανηγυρισμός με τον Ματσού Μεμπά. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα έχασε ευκαιρία. Χριστοφή. Πάλι στον Χριστοφή, περνάει μπάλα Δημητρίου στον Σταυρινό Κωνσταντίνου, το shoot goal. 2-1. Στο 21ο λεπτό, Σταυρινός Κωνσταντίνου χρήζεται σκόρερ, μειώνει και βάζει την Αλκή και πάλι στη διεκδίκηση κέρδους. Μειώνει στον goal η Αλκή. Αδράνεια στην άμυνα του Ερμής αυτή την φάση.